βηματίζω και κλείνω απόσταση και τον χτυπάω. Το χτυπάω ενώ το σπρώχνω το σπίτι μου. Πού ήρθε στην απόσταση που ήθελα. Κάθισμα. Κλωτσιά στα πλευρά. Γονάτο στο στήθο. Ήρθε το μανίκι. Σπάω. Σπάιντερ. Μπαίνω στο πέτρο. Οκ. Μπούμ. Είμαι εδώ. Το άλλο μου πόδι, παιδιά, πάντα δεν μένει ποτέ ανοιχτό. Αν μείνει ανοιχτό, ένα πολύ έμπειρο που προπαθήσει κάτω και θα κάνει φορεά του. Α, τι σλάιτ, οκ. Οπότε τι κάνω, σήμερα θέλω να δώσω γονατιά στο στήθος μου. Και σηκώνω λίγο τη λεκάνη. Και τι περιμένω, το απέναντι χέρι. Αν δεν το φέρει, μπορώ να σου στάρω τρίγωνα. Το πιο πιθανό είναι να το φέρει. Με το που το φέρει, τι κάνω, πιάνω το μανίκι, σπάω τον γκρίπ αν είναι στο ύφασμα. Spider, πέτω. Ότι πατάω μέσα, οπλίζω, τραβάω και τεντώνω. Θέλω από πάνω να έχει την αίσθηση ότι θα φύγει. Θα φύγει μπροστά, θα πέσει με το κεφάλι. Αυτό είναι. Μπατζάκι. Αγκώνα μέσα. Και χρησιμοποιώ το πόδι μου, βλέπετε. Δεν βάζω κιλά κάτω. Όχι, θέλω επίσης ένα στοφάνο έξω στο πάτωμα. Βάζω δύο πόδια την κάνω στον δικό του. Οκ. Μπούμ, μπούμ. Και τι κάνω. Δύο πόδια στο δικό του. Οκ. Και αυτό έτσι γιατί. Κρύβω πάντα το γόνατό μου πίσω από το δικό του και είμαι στον ένα ώμο. Θυμηθείτε, δύο ώμοι κάτω δεν είναι καλό και άσχημα. Είμαι πάντα στον ένα μου ώμο. Okay. Όταν είμαι στον ένα μου ώμο και με δύο πατούσες, όχι με τα τάσια, σπρώχνω το απέναντι πόδι, καθιστώ αδύνατο για το θάνο, εφόσον έχω σηκώσει αυτό το πόδι να γυρίσει. Εάν το κάνει γιατί είναι δυνατότερο σε ξυπνότητα ή οτιδήποτε, έχω επιλογές για να επιτεθώ από εκείνη την πλευρά. Okay. Για αρχή τι κάνω, όπως είμαι εδώ. Γυρνάω δύο πόδια, δύο πατούσες μάλλον στο μπούτι του και σηκώνω το μπατζάκι. Γκριπ στο πέτρο. Θα κάνουμε τώρα αυτό που λέμε bounce mechanic, ok, σαν σούστα. Σπρώχνω λίγο τραβάω, σπρώχνω τραβάω. Με το που αισθανθώ ότι υπάρχει αρκετή ελαστική ενέργεια, μία-δύο φορές, θα κάνω τεχνικό σήκωμα. Κοιτάξτε, ένα, δύο, τώρα τραβάω και σπρώχνω καλά, όχι και σηκώνω. Τον ανοίγω.